Κύριοι βουλευτές, θα αναφερθώ πάρα πολύ γρήγορα στο άρθρο 28 για την τροπολογία με αριθμό 18 του νομοσχεδίου που συζητάμε σήμερα. Με τη διάταξη του άρθρου 28 εξορθολογίζεται η διοικητική δομή και λειτουργία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Προβολής. Τη λειτουργία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Προβολής, με την κατάργηση της δεύτερης και τη μεταφορά των δομών, υπηρεσιών και προσωπικού της στην πρώτη και τη μετονομασία της σε Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Η ύπαρξη δύο Γενικών Γραμματείων μέσα στην ίδια υπηρεσία και με ένα κοινό οργανόγραμμα δημιουργούσε αρκετά διοικητικά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία μιας ευαίσθητης υπηρεσίας, που αφενός υπάγεται στον ίδιο τον Πρωθυπουργό και αφετέρου έχει ως αποστολή τη δημόσια ενημέρωση, την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά στον τύπο και τη διαχείριση της επικοινωνίας καθώς και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Περιττό να πω ότι εξοικονομούνται πόροι μέσω της κατάργησης των θέσεων. Και αυτό βέβαια είναι μόνο η αρχή, γιατί θα ακολουθήσει και η αλλαγή της οργανωτικής δομής με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες, την εκτέλεση και την υλοποίηση του σκοπού της. Επιτρέψτε μου επίσης, κύριε Πρόεδρε, για την τροπολογία με αριθμό 18, να πω τα εξής. Η τροπολογία είναι εμπρόθεσμη και μάλιστα κατατέθηκε νωρίτερα από την προβλεπόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 87 προθεσμία των τριών ημερών πριν από την έναρξη της συζήτησης στην Ολομέλεια. Και δεύτερον, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 88 του κανονισμού της Βουλής, η διάταξη είναι σχετική με το αντικείμενο του υποψήφιση νομοσχεδίου και ειδικότερα ως προς τα θέματα άμεσης λήψης μέτρων για τον εξορθολογισμό των δομών του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ως προς την ανάγκη εξορθολογισμού και άμεσης και ουσιαστικής εποπτείας, η υποβαλλόμενη τροπολογία συμπλέει με τη συνταγματική επιταγή του άρθρου 15 παράγραφος 2 του Συντάγματος, σχετικά δηλαδή με την εποπτεία της λειτουργίας του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα. Υπενθυμίζεται ότι το παρόν νομοσχέδιο έχει κατατεθεί και συζητηθεί και στην αρμόδια Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης. Τώρα ως προς την ουσία. Είναι γνωστό στο σώμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι αυτή η κυβέρνηση έχει αναλάβει την νομοθετική πρωτοβουλία προκειμένου η ΕΡΤ να ξανανοίξει. Όχι απλώς για να αποκατασταθεί η αδικία εις βάρος των απολυμένων και μάλιστα χωρίς καμία οικονομική επιβάρηση των συμπολιτών μας, αλλά για να γίνει αυτό με όρους ομαλότητας, χωρίς ρεβανσισμούς, χωρίς μαύρο και με την αξιοπιστία που αρμόζει στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα. Αυτή είναι η καθαρή πρόθεσή μας και αυτό πάμε να διασφαλίσουμε με την κατάθεση της συγκεκριμένης τροπολογίας. Η κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι βουλευτές, δεν έρχεται απλώς να αποκαταστήσει αυτή την αδικία, έρχεται να αποκαταστήσει και να καλύψει μία κοινωνική ανάγκη. Την ανάγκη ύπαρξης και λειτουργίας ενός δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, με εκτόπισμα και συμβολή στην ενημέρωση του λαού. Άκουσα και από το Ποτάμι και από το Πασόκ κριτικές περί κομματικού ελέγχου και σφοδρές κριτικές για την κατάργηση του εμπουπτικού. Κυρίες και κύριοι της αντιπολίτευσης, μηχανισμοί ελέγχου της κυβερνητικής εξουσίας και μηχανισμοί αποτροπής παρέμβασης πρέπει να υπάρχουν, αλλά πρέπει να αναγνωρίσετε κι εσείς ότι το ζήτημα είναι πρωτίστως πολιτικό. Και τι θέλω να πω. Στην προτεραιά κατάσταση η ΝΕΡΙΤ λειτουργούσε με εποπτικό συμβούλιο. Να σας θυμίσω λοιπόν κάποια πράγματα. Και δεν θα πω ονόματα, δεν θέλω να δυναμητήσω τη συζήτηση, γιατί ειλικρινώς αυτή η κυβέρνηση θέλει να πάει στη συζήτηση για το νομοσχέδιο της ΕΡΤ με βρύτατες συνενέσεις. Και να προσέλθουμε σε αυτή τη συζήτηση όλες οι πτέρυγες της Βουλής, με διάθεση συνεννόησης, με διάθεση, ας πούμε, αυτοκριτικής για τα λάθη του παρελθόντος και να διαμορφώσουμε τις ευρύτατες εκείνες συνεννέσεις που θα δώσουν στο νέο δημόσιο φορέα της ραδιοτηλεόρασης το κύρος που του αρμόζει. Να σας θυμίσω λοιπόν. Εποπτικό Συμβούλιο στις 3 Δεκάτου του 2013 ορίζει Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο. 5 Μαΐου το Εποπτικό πάβει το Διοικητικό Συμβούλιο. 6 Μαΐου διορίζεται νέο Διοικητικό Συμβούλιο. 13 Μαΐου του 2014 τώρα μιλάω. 2 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρετούνται για λόγους αυθεξίας. Υπάρχει Εποπτικό. Έτσι. 12 Ιανουαρίου του 2014 παρετείται ο κύριος Μακρυδημήτρης και
ο αναπληρωτής του. Πρώτη δεκάτου. Μέλη του εποπτικού δημόσια παρεμβαίνουν και μιλούν για κυβερνητικές παρεμβάσεις στο έργο τους. Τρεις εντεκάτου, καινούριο Διοικητικό Συμβούλιο. Και άλλες παρεμβάσεις από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του εποπτικού, να μην αναφέρουμε λεπτομέρεια, και το κερασάκι στην τούρτα, 29 δωδεκάτου του προηγούμενου έτους, την ημέρα που διαλύεται η Βουλή, η αρμόδια υπουργός διορίζει καινούριο εποπτικό συμβούλιο. Τι θέλω να πω. Η ΝΕΡΙΤ ήταν γέννημα μιας σφοδρής πολιτικής σύγκρουσης και μιας εξόθαλμης κομματικής μονομέρειας, κύριε. Όσες ασφαλιστικές δικλείδες και να είχε προβλέψει ο νόμος που τη γέννησε, δεν θα έπαβε να είναι ένα τέτοιο είδος μόρφωμα. Ας αφήσουμε λοιπόν κατά μέρος τις οξείες περί ΙΕΝΕΔ κριτικές και επαναλαμβάνω, με απόλυτη προσωπική ειλικρίνεια και συλλογική εκ μέρους της κυβέρνησης, θα προσέλθουμε σε αυτό το διάλογο με διάθεση συνθέσεων και συνεννοήσεων. Ακριβώς γιατί ο καημός ο δικός μας, ο στόχος μας είναι να αναστήσουμε, να αναστηλώσουμε και να δώσουμε στη χώρα τη δημόσια τηλεόραση που τις αρμόζει. Άρα λοιπόν το ζήτημα είναι πρωτίστως πολιτικό και εδώ πέρα τις επόμενες ημέρες θα κριθούμε όλοι. Επιτρέψτε μου να καταθέσω στα πρακτικά από τη διάβγεια όλες τις αποφάσεις τις οποίες και προανέφερα. Ολοκληρώνω λέγοντας ότι αυτά είναι τα θέματα που απαιτούν την άμεση έναρξη της προετοιμασίας μετάβασης στην ουσιαστική εποπτεία και της ΝΕΡΙΤ με όρους διαφάνειας και προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, που για μας δεν είναι πρόσχημα ούτε ευχολόγιο, και γι' αυτούς τους λόγους ζητούμε να εισαχθεί προς συζήτηση και να ψηφιστεί λόγω τροπολογία. Θα κλείσω με το εξής σχόλιο. Νομίζω ότι σήμερα ζήσαμε άλλο ένα επεισόδιο της βαθιάς αναζήτησης στην οποία έχει μπει η αξιωματική και η ελάσσονα αντιπολίτευση. Και αυτή η βαθιά αναζήτηση αφορά το ρόλο της στη νέα εποχή. Ακούμε πολλές φορές και στην ίδια τοποθέτηση, και αυτό προκαλεί τρομερή εντύπωση, απολύτως αντικρουόμενες μεταξύ τους κριτικές. Ότι έχουμε εγκλωβιστεί στην προεκλογική μας ρητορική, είμαστε δέσμοι των υποσχέσεών μας και πάμε τη χώρα στα βράχια. Και η ίδια τοποθέτηση έρχεται να πει, έχετε υπογράψει κρυφό μνημόνιο και επονίδιστε συμβάσεις και το κρύβετε από το λαό και την εθνική αντιπροσωπεία. Ένα από τα δύο πρέπει να λέγονται, τουλάχιστον στην ίδια τοποθέτηση, για να μπορέσουμε να συνοηθούμε. Να μπορέσουμε, κύριε Βρούτση, για να μπορέσουμε να συνοηθούμε. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι και κλείνω ότι αυτή είναι μια διαδικασία μακρά, η οποία αφορά κυρίως το κόμμα σας και την τοποθέτηση, την ιστορική επανατοποθέτησή του στη νέα περίοδο. Εμείς αυτό που θέλουμε να σας πούμε ότι η συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων κομμάτων, θα ψηφιστεί κομμάτι-κομμάτι. Και το πρώτο κομμάτι έρχεται σήμερα και είναι, θα σας έλεγα, ελπιδοφόρο, που διαμορφώνονται σε αυτή την αίθουσα συνενέσεις. Παρόλο που κάποιες παρατάξεις και κάποια κόμματα μετατοπίζονται από την προτεραία πολιτεία τους και έρχονται να ψηφίσουν πράγματα τα οποία τα μνημόνια δεν άντεχαν να περιέχουν. Είμαστε αισιόδοξοι ότι αυτή είναι μια διαδικασία που θα βοηθήσει και εσάς να αναζητήσετε και να βρείτε το νέο ιστορικό σας ρόλο. Σε ευχαριστούμε, κύριε.